Γεια σας φίλοι μου και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Στέλλα από το κανάλι TV News με νέο βίντεο για τη σειρά Πανθέι. Όπως είδατε και από τον τίτλο θα σας πω ότι θα δούμε από το επεισόδιο 1 έως το επεισόδιο 4. Να υπενθυμίσω λοιπόν ότι η σειρά Πανθέη θα παίζεται στις οθόνε μας από Δευτέρα έως Πέμπτη στο Sky στις 9 η ώρα. Επεισόδιο λοιπόν 1, 18 Σεπτεμβρίου. Ο γιατρός Ανδρέας Πανθέος Μόλις έχει γυρίσει λοιπόν από το ταξίδι του μέλητός του μαζί με τη σύζυγό του τη Μάρμου, την οποία η υπόλοιπη οικογένεια των Πανθέων έχει απορρίψει με συνέπεια να μην πάει κανένα στο γάμο τους. Ο πατριάρχης λοιπόν της οικογένειας Βλάσης Πανθέους, μόλις λίγο πριν αφήσει την τελευταία του πνοή, θα ζητήσει να γνωρίσει τη γυναίκα του γιού του. Θα την αποδεχτεί και δίνοντας την ευλογία του, θα κάνει και κάτι που θα παραξενέψει τους πάντες. Θα αποκηρύξει τη σύζυγό του και μητέρα των έξι παιδιών του Νένα, η οποία και εκείνη επίσης έφυγε πριν από μερικά χρόνια από τη ζωή. Μυστικά λοιπόν από το παρελθόν θα έρθουν για να στοιχειώσουν την οικογένεια των Πανθέων και νέες γνωριμές θα αρχίσουν να ξετυλίγουν ένα κουβάρι στη μοίρα των βασικών μελών της οικογένειας. Μέσα λοιπόν σε αυτό το πένθυμο κλίμα που ακολουθεί για το θάνατο του Βλάση Πανθέου, μία ύποπτή φιγούρα κινείται στους δρόμους της Αθήνας. Επισόδιο λοιπόν 2, 19 Σεπτεμβρίου. Ο Ισίδωρος προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ της αποκάλυψης ότι υπάρχει ένα νόθο παιδί στην οικογένεια των Πανθέων. Ο Αντρέας λοιπόν θα κάνει προσπάθειες να έρθει κοντά η γυναίκα του Μάρμο μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια. Θα ζητήσει λοιπόν από τον Κίτσο να αποτελέσει την πρώτη γέφυρα μεταξύ των Πανθέων και της Μάρμος. Η κηδεία λοιπόν του στρατηγού Βλάση γίνεται με τις τιμές που του αξίζουν. Όλο το γραμματικό δίνει το παρόν, αλλά ανάμεσα στον κόσμο υπάρχει και ένας άντρα που κανένας δεν τον ξέρει. Η Πέλα θα φύγει από τον Κίτσο και θα ζητήσει τη βοήθεια του Τέλη. Αυτός θα προσπαθήσει να τις βρει πλαστά διαβατήρια για να τη φυγαδεύσει εκτός Ελλάδας. Η Πέλα, αφού του είχε πει τι έγινε στη Θεσσαλονίκη και για ποιο λόγο την κυνηγάνε, θα πάει εκεί που τη στέλνει ο Τέλης για να πάρει τα χαρτιά της. Όμως, δεν υπολόγισε τι μπορεί να την περιμένει σε εκείνη την κακόφημη περιοχή που θα βρεθεί μόνη της. Επισοδίο λοιπόν 3, 20 Σεπτεμβρίου. Ο Κίτσος παρακαλάει τον Αντρέα να σώσει την τραυματισμένη Πέλα χωρί όμω να την πάει στο νοσοκομείο, προκαλώντα μεγάλη αναστάτωση στη μάρμο. Η ζωή λοιπόν τη Πέλα βρίσκεται σε τεράστιο κίνδυνο και ο Αντρέα θα αναγκαστεί να ρισκάρει πολλά περισσότερα από την υπόλοιψη και το κύριο του. Ο Στάθης συνεχίζει να ψάχνει στοιχεία που να αποδεικνύουν την παρατυπία που έχει εντοπίσει στην εταιρεία του Βαλίδη. Το όνομα λοιπόν ενός Αρμένη, προμηθευτή, θα του τραβήξει την προσοχή. Η Δέσποινα έχει μάθει για την οικονομική κατάσταση τη δυσμένη που βρίσκεται η αδελφή της η Μερόπη, και για τον κίνδυνο να χάσει το σπίτι της και αποφασίζει λοιπόν να τη βοηθήσει. Ο Ισίδωρος προσεγγίζει τη Μιρέλα αναζητώντας την σκοτεινή πλευρά του πατέρα του. Η Χρυσοστόμη προσπαθεί να τον αποτρέψει να σκαλίζει το παρελθόν. Ο Μαρμάρης επιχειρεί με κάθε μέσο να τον πείσει να ξαναλήξει τα ματαλία. Τα κλειστά λοιπόν ματαλία που κρατούν κρυμμένα τα μυστικά των Πανθέων εδώ και καιρό. επεισόδιο λοιπόν 4, 21 Σεπτεμβρίου. Ο Αντρέας έρχεται αντιμέτωπος με τις ερωτήσεις των αστυνομικών που καταζητούν την Πέλα. Ο Τέλης καταφέρνει να τη φυγαδεύσει στο μαγαζί του. Ο Κίτσος ζητάει συγγνώμη από τον Αντρέα που τον έφερε σε δύσκολη θέση. Και εκείνος για αντάλλαγμα του λέει να φτιάξει το ποτρέτο της Μάρμος. Η Μάρμο το όμως να αποζάρει για τον Κίτσο. Ο Δημήτρης ανακοινώνει στην Θαλία να μπαρκάρει. Εκείνη όμως τον παρακαλάει να το ξανασκεφτεί. Οι ερωτήσει λοιπόν του Ισίδωρου για τη Μιρέλα και τη σχέση της με τον πατέρα του προκαλούν ανησυχία της Χρυσοστόμης ενώ οι υποψίες πως υπάρχει δεύτερη διαθήκη από τον στρατηγό αρχίζουν και γίνονται εντονότερες. Αυτά φίλοι μου θα δούμε στη σειρά ή από το επεισόδιο 1 έως το επεισόδιο 4. Αν σας άρεσε και αυτό το βίντεο πατήστε like, κάντε την εγγραφή σας και μην ξεχνάτε το καμπανάκι. Να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.